Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα. Στη φιλοσοφική σχολή. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, λέξει το φως της ζωής. Αύτη δε εστίν η κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι, μάλλον το σκότος ή το φως. Πας γάρο φαύλα πράσον μισή το φως και ου και έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιόν την αλήθειαν έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεώ εστίν εργασμένα. Λόγοι αιώνιοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, από το κατά αιώνιν Ευαγγέλιο του Χριστού μας τα λόγια και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάτου, Κύριε φώτισόν μου το σκότος, πάντα στο ξεκίνημά μας στις πρώτες ανάσες, στον πρόλογο τούτης της εκπομπής να φανερώνουν, να αποκαλύπτουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Συναμαρτωλοί αδελφοί, συμπολεμιστές του φωτός, ας ευχηθούμε και σήμερα το φως του Χριστού μας να περιβάλλει τις ψυχές μας και να τις δύσει με τα ανίκητα όπλα του, τα όπλα του φωτός, και ας περιπατήσουμε ενός εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Και όταν φωτίσει ο Κύριος τον λίχνο της ύπαρξής μας, τότε θα φύγει μακριά από το δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι που περισσεύει στις μέρες μας, το σκοτάδι της συμφοράς, το σκοτάδι της πλάνης, το σκοτάδι του θανάτου. Να σας ευχαριστήσουμε που επικοινωνείτε μαζί μας και μας ενισχύετε με την ανυπόκριτη αγάπη σας, με την προσευχητική σας δύναμη. Φτάνει σε εμάς παντί ο τρόπος, αλλά και με την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία, είναι το φωτί@yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Υπάρχει και το ομότιτλο ιστολόγιο μας στο διαδίκτυο, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας. Πολλές ευχές σε όλους αυτούς που διακονούν και κρατάνε συνέχεια ανοιχτή την αγκαλιά του ουρανού, στα ερτζιανά του ουρανού, στα ευλογημένα ραδιοκύματα του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου και που πασχίζουν όλο και περισσότερο να αυξάνουν και να δυναμώνουν την έντασή του. Όπου γης, το έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ στις μέρες μας στο εκκλησιαστικό ραδιόφωνο. Στο ιστολόγιο επίσης θα βρείτε πολλές εκπομπές σε αρχείο που τηρείτε εκεί, τόσο προσφάτων όσο και παλαιότερων, οπτικοποιημένες εκπομπές και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα από την ψυχή μας, έτσι όπως καταγράφονται εκεί, συνοδευμένα από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σώματι. Και ένα κείμενο που μπορείτε να το βρείτε στο ιστολόγιο μας, βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, είναι το κείμενο που έδωσε τον τίτλο στη σημερινή μας εκπομπή, «Στη φιλοσοφική σχολή». Ακούστε το για να καταλάβετε, γιατί νομίζω ότι και πάλι ο τίτλος κάπως αλληγορικός. Πρωινό Αυγουστιάτικο, στα τελειώματά του το καλοκαίρι, ατμόσφαιρα καθάρια,
Η ματιά σου ανεμπόδιστη φτάνει ως την άκρη του γαλάζιου. Οξυγόνο αμόλυντο ξεχύλιζε στα στήθη σαν ανεβαίναμε με τον Γιώργη το ανηφορικό πετρωτό καλντερίμι. Αφήσαμε τα γυναικόπαιδα να κοιμούνται και μόλις αχνοβασίλεψε ο Ηλιάτορας πίσω από την πυραμίδα του πενταδάχτυλου, πήραμε τον δρόμο για τα ελατόφυτα ψηλώματα που ακουμπάνε ουρανό. Λίγο νερό σε ένα παγουράκι και ένα μαγκούρι κομμένο από δασίσκιο τιμουριά να στηρίζει στο δυσκόλεμα και στα αγκαθωτά περάσματα. Η θάλασσα στο πέρα κάτω προβάλλει σαν υφάδι απαλό στρωμένο γύρω από την πέτρα και την ελιά, την ευλογημένη μάνα γη των Μανιατών. Πώς πέρασε έτσι άλαλα τόση ώρα, γεμάτη από αναρρύθμιτες λέξεις η σιωπή. Και λαϊδιστές του ουρανού μέσα σε δροσοστάλαχτες φιλοσιές. Φτέρες και περήφανα οι Ιθαλοί προσθέτουν και άλλες δοξολογίες αυτές που η ψυχή μας ήδη αναπέμπει. Στο κατέβασμα τολμάμε να αρθρώσουμε λίγες λέξεις και να νοθεύσουμε για ελάχιστα τους ήχους του παραδείσου. Κουράστηκα, αδελφέ μου. Ας ξαποστάσουμε λίγο. Εκείνη τη στιγμή περνάγαμε μπροστά από το κημητήρι των Πρυπιτσίων. Να, ας μπούμε εδώ να πάρουμε μια ανάσα. Θυμήθηκα τότε ξαφνικά έναν αγιορείτη σοφό γέροντα, τον προφητηλιάτη πατέρα Ιωακήμ, που έχει τοποθετήσει πάνω από το κημητήρι και το οστεοφυλάκιο της σκήτης του μιαν επιγραφή. Φιλοσοφική σχολή. Ας μπούμε λοιπόν να φοιτήσουμε, είπα στον Γιώργη που στιγμιαία απόρρισε. Στην φιλοσοφική σχολή, του είπα. Και μπήκε αμέσως το νόημα. Τέσσερις έχουμε εδώ στο ξεχώρι. Κάθε μια σπουδαία. Έχει βγάλει αρκετούς τελειόφυτους. Και έχει προβιβάσει και κάποιους για ανώτατες σπουδές, αιώνιες, στο Πανεπιστήμιο του Παραδείσου. Κάποιος είπε πως η ζωή αυτή πρόσκαιρη δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας διαρκής αγώνας. Να απομακρύνουμε συνεχώς το ρο από το άγριο και να το μεταστρέφουμε σε άγιο. Το τόσο φιλεπίστροφο αυτό γράμμα. Σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή της εισόδου μας. Πως αγώνα πρέπει να κάνουμε για να απομακρύνουμε και το βήτα αυτού του κόσμου του μάταιου και σκοτασμένου από το μακάβριο και να το κάνουμε έτσι μακάριο. Γιατί μόνο μακάριος, χαρούμενος αληθινά και με ελπίδα ζωής αιωνίου μπορεί να εξέλθει κανείς από μια φιλοσοφική σχολή. Φωτογραφίες και μηνύματα, χαραγμένα πάνω στο μάρμαρο, στην πέτρα και στο ξύλο, άλλα φανερά και άλλα μυστικά. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Να πεθάνεις πριν πεθάνεις για να μην πεθάνεις όταν πεθάνεις. Κύριε, εδοκίμασάς με και έγνος με, μη συναπολέσεις τες αμαρτίες μου. Ζωής ο κυριεύων και του θανάτου, μνήσθητη Κύριε του δούλου σου. Τόσες σκέψεις, τόσα μηνύματα, τόση ελπίδα να φωλιάσει μέσα σου. Δάκρυα ποτισμένο κάθε προσκεφάλι προς την Ανατολή, με έναν σταυρό ακουμπισμένο πάνω του. Δάκρυα προσδοκίας, καρτερίας, όχι απελπισιάς. Δάκρυα προσμονής. Προσμονής για το μεγάλο αντάμωμα. Κι όμως, κάποιοι έχουν βαλθεί αυτές τις φιλοσοφικές σχολές να τις εξαλείψουν. Να αφαιρέσουν την ελπίδα από τις ψυχές μας. Την βεβαία ελπίδα του αιωνίου. Να επαναφέρουν το ατέριαστο βήτα μέσα στο μακάριο, να μονιμοποιήσουν και να νομιμοποιήσουν ανίερα το μακάβριο. Όλη αυτή μανιωδώς και δαιμονιωδώς προσπαθούν σήμερα να επιβάλλουν την καύση των σωμάτων μετά τον αποχωρισμό τους από την αθάνατη ψυχή. Δεν έχουν αντικρίσει ποτέ τους όλη αυτή άφθαρτο σκήνομα. Στου Ιωνίου τα νησιά, στις Αγίας Γης τα σεβάσματα, στο Σαν Φραντζίσκο και στου Σβίρ τα αγιομέρια. Μα κι όταν τα είδαν, τα χλέβασαν απέσια.
Δεν έχουν δει ποτέ τους όλοι αυτοί και δεν έχουν αγγίξει τα χείλη τους ιερά λείψανα μυροβλίζοντα αρήτως στα μέρη του Άθωνα, στα μετέωρα και σε κάθε γωνιά της Ορθοδοξίας μας. Με θερμοκρασία σώματος που άλλοι νιώθουν και άλλοι ακριβώς σημά τους δεν αντιλαμβάνονται το παραμικρό, πιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τη διαρκή παρουσία του Θεού μέσα από τους Αγίους Του, τα θαύματα και τα θαυμάσια Του. Δεν έχουν δει ανίατες ασθένειες να θεραπεύονται αυτοστιγμή στο πρώτο σταύρωμα πάνω στο νοσούν μέρος του σώματος. Δεν έχουν δει και μανάδες να μιλούν με τα κεκοιμημένα σπλάχνα τους, με μια χαρμολυπημένη απαντοχή, σε μια ολοζώντανη σχέση κοινωνίας και αληθινής ζωής, μακάριας και όχι μακάβριας. Δεν το χάσε το σπλάχνο της ημάνα που του μιλά στο κημητήρι. Δεν χάνεται ο άνθρωπος. Δεν είναι κουμπί, δεν είναι αντικείμενο για να απολεστεί. Δεν εξαλείφεται η ύπαρξή του. Είναι αιώνιος. Είναι αιώνιος και ζών. Καρτερεύει τη ζωή του μέλλοντος αιώνος. Κι αν τον κάψουμε, δεν τον εξαφανίζουμε. Ας ακούσουμε κάποτε επιτέλους την προφητεία του Εζεκιήλ τη Μεγάλη Παρασκευή τη νύχτα, μετά την περιφορά του επιταφείου. Το παραμικρό απειροελάχιστο ίχνος μορίου που ταξιδεύει αιώνες τώρα στον αέρα θα λάβει ξανά σάρκα, οστά και νεύρα. Μιλάει ο Θεός εκείνο το βράδυ και υπόσχεται και βεβαιώνει. Στις μέρες μας γίνεται λόγος μόνο για τα δικαιώματα των ανθρώπων, για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, στον αυτοπροσδιορισμό, στον προσανατολισμό. Καμιά έστω αναφοράς του Θεού τα δικαιώματα. Δίδαξον με τα δικαιώματά σου, λέμε και επαναλαμβάνουμε από συνήθεια μόνο. Να μια άλλη παράμετρος που ελάχιστοι λαμβάνουν υπόψη. Ο άνθρωπός μας, για παράδειγμα, είχε εκδηλώσει την επιθυμία να αποτεφρωθεί μετά τον θάνατό του. Και εμείς που γνωρίζουμε και πιστεύουμε και δεν έχουμε υποτίθεται πλανηθεί από τις ολέθριες μεθοδίες του Μισόκαλου, σπέβδουμε να σεβαστούμε την επιθυμία του άρτη κοιμηθέντος ανθρώπου μας. Και τι κάνουμε? Στέλνουμε το άψυχο σώμα του στην αρνησή θεή Κάμινο. Εμείς που γνωρίζουμε και διαλαλούμε πως πιστεύουμε στις πίστης μας τα σωτήρια δόγματα και στην πανσέβαστη ιερή μας παράδοση. Τώρα που η ψυχή του ταξιδεύει, έχοντας πλέον πλήρη γνώση του ορατού και αουρά του κόσμου, με αγωνία μας φωνάζει. Μην σεβαστείτε την τελευταία μου επιθυμία. Μην με κάψετε, αδελφοί μου, σας εκλυπαρώ. Ακούστε με. Ακούστε την κλαίουσα ψυχή μου. Βάλτε με σε κυβούρι, σε τάφο ταπεινό, με καντιλάκι ακίμητο. Να παρακαλεί το έλεος του Κυρίου. Μη με κάψετε. Σας οικετεύω. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, κάποιοι που δεν σέβονται την τελευταία επιθυμία του δικού τους ανθρώπου. Και εκείνος από ψηλά τους ευχαριστεί. Και αναπαύεται η ψυχούλα του. Και καίει το φυτίλι της ελπίδας στην φιλοσοφική σχολή, όπου πλέον και εκείνος διδάσκει. Στην μακαρία σχολή της προσμονής και της ελπίδας. Στη φιλοσοφική σχολή, λοιπόν, το κείμενο και ο τίτλος του, βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, μπορείτε να το συναντήσετε και στο μότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής. Και είναι η καύση των νεκρών, αυτό το θέμα που τελευταία μας απασχολεί τόσο πολύ. Και τόσα πολλά έχουν ακουστεί και τόσοι πολλοί έχουν πλανηθεί. Και δυστυχώς πλανώνται και άνθρωποι που υποτίθεται πως πιστεύουν, όπως είπαμε και πριν, στα σωτήρια δόγματα της πίστης μας και στην ολισέβαστη, πανσέβαστη, ιερή μας παράδοση. Και έρχεται ο Σεβάσμιος Γέροντας και ηγούμενος της Ιεράς Μονής, δοχειαρίου του Αγίου Όρους, ο Γέροντας Γρηγόριος, ο αρχιπελαγίτης, έτσι αρέσκεται,
να υπογράφει τα κείμενά του. Και είναι ο λόγος του αφυπνιστικός και ενοχλητικά δεικτικός για κάποιους. Μα είπαμε, υπάρχουν και κάποιοι που σέβονται περισσότερο τα δικαιώματα του Θεού από τα ψευδεπίγραφα των ανθρώπων. Με την αγιορείτικη σοφία του θα μας μιλήσει, αυτή που σέβεται την ιερή παράδοση, αυτή που δεν εξοραίζει και δεν στρογγυλεύει τα ανίερα και ολέθρια. Κραυγή αγωνίας αγαπητική και όχι διχαστικά ζηλωτική, όπως δυστυχώς κάποιοι έχουν σπεύσει κατά καιρούς να χαρακτηρίσουν. Πονά ο γέροντας Γρηγόριος για την κατάντια μας και σαν πατέρας με αυστηρότητα, ναι, είναι αυστηρός. Και νιάξιμο αληθινό μιλά και ταρακούνα. Από τα μέρη της Γοργοϋπικώου Παναγιάς. Μας λέει λοιπόν. Σαν λαγωνικά σκυλιά ψάχνετε τι μας διαφοροποιεί από τους βάρβαρους λαούς και το καταστρέφετε. Άφρονες, άφρονες μαζευτείτε. Ελάτε στα συγκαλά σας γιατί θα σας συχαθεί και η μάνα που σας γέννησε. Βέβαια η απέσια ανεσχυντία των κρατούντων μπορεί να κάνει την καύση των νεκρών υποχρεωτική. Τότε και ζώντες και τεθνεώτες θα ανοίξουν τα θικάρια τους και θα βγάλουν σπαθιά που θα λάμψουν στις ακτίνες του ηλίου. Θέλεις, κύριε Υπουργέ, να κάψεις τους γονείς σου. Κάψε τους και αποτεφρώσου και εσύ μαζί τους. Εμείς τον ουρανό τον θέλουμε κοντά μας. Δεν θέλουμε να κρατήσουμε αποστάσεις, γιατί τότε θα φανούμε επιλύσμονες των προγόνων μας. Δυστυχώς, κάποιοι εξακολουθούν να κακουργούν επάνω στο πτώμα της Ελλάδος και της ζωοδότρας εκκλησίας. Ότι φαντάστηκαν άνθρωποι κακούργοι του γένους μας παίρνουν σάρκα και οστά. Μια οικογένεια έστειλε στην Αμερική για θεραπεία τον πατέρα. Ανήγγειλε ο διεστραμμένος γιος ότι ο πατέρας απέθανε. Και μετά από λίγο καιρό έστειλε δέμα στην αδελφή του και στη μάνα του με διάφορα φαγόσιμα. Μεταξύ αυτών υπήρχε και ένα κουτί με σκόνη που οι άνθρωποι το θεώρησαν ως θυμιά για το φαγητό. Το έριχναν στις σαλάτες και σε άλλα εδέσματα. Έπειτα από το δέμα ακολούθησε μια επιστολή που έλεγε ότι το κοιτίον φέρει την τέφρα του πατέρα. Φαντάζεστε την ταραχή μιας χριστιανικής οικογένειας. Να αισθάνεται ότι την τέφρα του πατέρα τους τη χρησιμοποίησαν για νοστιμιά. Υπάρχει και μια άλλη διήγηση. Κάποιος ιεραπόστολος Φιλόθεος ναυάγησε στα νησιά του ωκεανού και άθελά του βρέθηκε ανάμεσα σε ανθρωποφάγους. Όταν με τον δικό του τρόπο κατάφερε να έρθει σε επικοινωνία με τον αρχηγό της φυλής, τον ρώτησε μια μέρα: «Ο πατέρας σου ζει?» «Όχι». «Πού τον έθαψες?» «Τον αγαπούσα τόσο πολύ που δεν άφησα το πτώμα του να πάει χαμένο και το έφαγα. Τον έθαψα στην κοιλιά μου». Και ανάδευε την κοιλιά του που ήταν ο τάφος του πατέρα του. «Έτσι σιγά σιγά», συνεχίζει ο γέροντας Γρηγόριος, «εγκαταλείπουμε τους θεσμούς του γένους μας και της Αγίας μας Εκκλησίας και γυρίζουμε πίσω στους αγρίους λαούς. Στην Ελλάδα και στο πιο μικρό νησάκι υπήρχε το λεγόμενο ασβεστοκάμινο και το ξυλοκάμινο. Το ένα μας έδινε ασβέστη για τα επιχρήσματα των κατοικιών μας και το άλλο κάρβουνα για τις ποικίλες ανθρώπινες ανάγκες. Σήμερα τέτοια καμίνια δεν υπάρχουν. Στη θέση τους στείνονται καμίνια να ψήνουν τους νεκρούς». Ο Ναβουχοδονόσορ είχε βέβαια προχωρήσει λίγο πιο μπροστά ακόμη και σε επτακαυθύσα κάμινο έκαιγε και τους ζωντανούς. Πώς μπορώ να φανταστώ τους γονείς μου να καίγονται σε διασυρίζον πυρ και μέσα σε κοιτίον για νοστιμιά στα φαγητά. Εμείς δεν θα κάψουμε τους νεκρούς μας. Αναλογιστήκατε τι πολιτισμός βγήκε από τους τάφους των προγόνων μας. Πόσα κτερίσματα και χρυσά σκεύη και νομίσματα έχουμε σήμερα στα μουσεία μας από αυτούς τους κεκριμένους τους λαγώνες της γης τάφους. Ακόμα και παραστάσεις ζωγραφικής στους κοσμούς. Αν επικρατούσε το κάψιμο των νεκρών, τι θα είχαμε σήμερα να δείξουμε στα μουσεία μας, αφού αυτά που φαίνονταν τα κατάκλεψαν η κλεφτουριά της Ευρώπης.
Τόμοι ολόκληροι μπορούν να γραφτούν για τα κλεψιμέικα της ελληνιστικής, ρωμαϊκής και βυζαντινής εποχής και της καταραμένης τουρκοκρατίας. Από τις παραδοσιακές κηδείες εκφορές, πόσους υπέροχους λόγους έχει να μας δείξει η ελληνική λογοτεχνία. Τον επιτάφιο του Περικλέους, του Θουκυδίδου, τον επιτάφιο του Δημοσθένους, του Γοργία, του Υπερίδη, του Πλάτωνα και άλλων. Και η χριστιανική γραμματεία, επιτάφιος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου εις τον Μέγαν Βασίλειον, εις Κεσάριον, εις Γοργονίαν, του Αγίου Γρηγορίου Νήσης. Αν είχαμε αποβάλει στον τόπο μας αυτές τις συνήθειες, τι θα είχαμε σήμερα να σπουδάσουμε? Ο πολιτισμός κάθε κατοικημένης περιοχής φαίνεται από τα περιποιημένα κημητήρια. Ένας συνετός επισκέπτης παλιά ζητούσε πρώτα να επισκεφθεί το κημητήριο του οικισμού και μετά τον οικισμό. Γνώρισμα των πολιτισμένων λαών είναι η περιποίηση των κυποταφείων. Άκουσα και θαύμασα. Την ημέρα του Πάσχα στη Γεωργία παίρνουν το φαγητό τους και πάνε πάνω στους τάφους των και κοιμημένων τους και τρώνε το άριστον του Πάσχα. Κι έτσι σε αυτήν την χώρα δεν υπάρχουν ζωντανοί και κοιμημένοι. Είναι όλοι αναστημένοι. Και συνεχίζει να μιλά για την καύση των αψύχων σωμάτων ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής, Δοχειαρίου Αγίου Όρους, Πατήρ Γρηγόριος, να έχουμε όλη την ευχή του. Εμείς θα θάπτουμε τους νεκρούς μας, γιατί το Ευαγγέλιο που πιστεύουμε μας λέει «Εκ των μνημείων εγερθίσονται εις την κοινήν Ανάσταση». Ο σταυρός πάνω από τον τάφο του κάθε και κοιμημένου συμβολίζει ότι επάτησε τον θάνατο και προσδοκά την Ανάσταση. Αν δεν είχαμε την ταφή των νεκρών, θα είχαμε σήμερα οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, λείψαν αμαρτύρων και αγίων. Θα απολαμβάναμε θαύματα από τις λάρνακες των Αγίων της Εκκλησίας. Όλη η ορθόδοξη λατρεία είναι πεπλεγμένη με τα οστά των μαρτύρων και των οσίων τα οποία εκβλίζουν οι άματα. Οι χριστιανοί και τα αποκαίδια από τα οστά των μαρτύρων τα σύναζαν. Από τα λείψανα των μαρτύρων στήσαμε παντού θυσιαστήρια και έγινε όλη η γη θυσιαστήριο συμφιλιώσεως του ανθρώπου με τον Θεό. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να τιμούμε τους νεκρούς μας, να τους κυδεύουμε με λαμπάδες και θυμιάματα και να τους αποθέτουμε στην χένουσα γη. Οι μολοπισμένοι περί την πίστη να στους καίνε για να εξαλειφθεί το μνημόσυνό τους από τη γη. Τέφρα είστε και τέφρα να γίνετε. Σαν λαγωνικά σκυλιά ψάχνετε τι μας διαφοροποιεί από τους βάρβαρους λαούς και το καταστρέφετε. Θέλεις, Υπουργέ, να κάψεις τους γονείς σου. Κάψε τους και αποτεφρώσου και εσύ μαζί τους. Εμείς τον ουρανό τον θέλουμε κοντά μας. Δεν θέλουμε να κρατήσουμε αποστάσεις, γιατί τότε θα φανούμε επιλύσμονες των προγόνων μας. Η εκφορά και η τάφη είναι εκείνα που πάντοτε μας υπενθύμιζαν τα πέραν του τάφου. Η τάφη των νεκρών μας είναι καρνάγια για να στείνουμε καράβια. Η φράση «Πού τεθήκατε αυτόν» είναι το αιώνιο ερώτημα για τους προγόνους μας. Ο τάφος τους είναι το δέσιμο μαζί τους. Είναι ένα αγκυροβόλημα για τη ζωή μας. Βέβαια, η απέσια ανεσχυντία των κρατούντων μπορεί να κάνει την καύση των νεκρών υποχρεωτική. Τότε και ζώντες και τεθνεώτες. Και έτσι κλείνει αυτό το κείμενό του Γέροντας Γρηγόριος, επαναλαμβάνοντας αυτά που είπε και στον πρόλογό του. Τότε και ζώντες και τεθνεώτες θα ανοίξουν τα θικάρια τους και θα βγάλουν σπαθιά που θα λάμψουν στις ακτίνες του ηλίου. Άφρονες, άφρονες, μαζευτείτε, ελάτε στα συγκαλά σας, γιατί θα σας ηχαθεί και η μάνα που σας γέννησε. Και από ένα παλαιότερο άρθρο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λευριωτικής κυρίου Νικολάου, με τίτλο «Ταφή ή καύση, αμετάκλητη λύθη ή αιώνια μνήμη», θα διαβάσουμε ευθύς αμέσως. Υπάρχουν δύο βασικές αλήθειες για την ορθόδοξη χριστιανική πίστη σχετικά με τον άνθρωπο. Η πρώτη είναι ότι ο άνθρωπος έχει ψυχοσωματική οντότητα. Και η δεύτερη, ότι η ψυχή του είναι αιώνια στη φύση της.
Το σώμα του είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένο με την ψυχή του και η ψυχή με την θεϊκή πραγματικότητα. Η Εκκλησία δεν έχει μόνο διδασκαλία περί της ψυχής, αλλά βαθιά εμπειρία της. Δεν έχει απλά άποψη επί του θέματος, έχει βίωση αληθείας. Η αποκάλυψή της δεν της προσφέρεται μόνο διδακτικά, αλλά της επαληθεύεται βιωματικά. Δεν λέει αυτό που ξέρει, αλλά μεταγγίζει αυτό που ζει. Όταν βλέπει τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, δεν αντικρίζει σε αυτόν μόνο το σώμα του ή την χρονική παρουσία του, αλλά βλέπει την εικόνα του Θεού, αντικατοπτρίζεται στην ψυχή του και διακρίνει την αιώνια διάστασή του. Αυτό πώς να το αρνηθεί η Εκκλησία? Άνθρωπος δεν είναι το σώμα, η υγεία, αυτό που βλέπουμε. Ούτε πάλι η ψυχή ως διάθεση, ως ψυχισμός, ως έκφραση των εγκεφαλικών λειτουργιών, ως φυσικό στοιχείο συμπεριφοράς, αυτό που αντιλαμβανόμαστε. Ο θησαυρός της ανθρώπινης υπόστασης είναι η ψυχή ως πρόσωπο, ως εικόνα της θεϊκής δόξης, ως αυτεξούσιο, ως δυνατότητα μετοχής στην αιωνιότητα, ως χάρης αυθυπέρβασης. Κάθε τι που σχετίζεται με την ψυχή αποτελεί ιερό γεγονός. Η στοιχείο που έχει να κάνει με τη σωτηρία, τον εξαγιασμό, την ένωση με τον Θεό, την βίωση της αιώνιας προοπτικής του ανθρώπου. Αυτό είναι το στοιχείο που, επειδή είναι υπαρκτό, καθιστά τον άνθρωπο ιερό. Η ψυχή με αυτήν την έννοια περιφρουρείται μέσα στο σώμα που το μεταμορφώνει σε ναό. Το σώμα που διαφυλάσσει το θησαυρό της ψυχής δεν είναι φυλακή. Ένα σώμα όμως που εν ζωή δεν τον σεβαστήκαμε, ούτε καν φιλόζωα το διατηρήσαμε. Που βιολογικά μεν το περιποιηθήκαμε στα εργαστήρια, ουσιαστικά όμως το καταστρέψαμε στην πρακτική της ζωής. Ένα σώμα στο οποίο η ιατρική δεν καλείται να θεραπεύσει μόνο τις συνέπειες της φυσιολογικής φθοράς επάνω του, αλλά και του ανορθόδοξου τρόπου και της αντίληψης ζωής μέσα του. Ένα σώμα που η ίδια η ψυχή μας το αγνώεις και αντί μαζί του να επιτελέσει τον ιερουργικό σκοπό της, ικανοποίησε τις φιλίδωνες τάσεις και τις αμαρτωλές διαθέσεις της και μάλιστα με την αποδοχή και νομική κάλυψη της κοινωνίας. Αυτό το σώμα είναι εύκολο, αυτή η κοινωνία και η ψυχή να θέλουν να το κάψουν για να ολοκληρώσουν το έργο τους και να εξαφανίσουν την ασέβεια τους. Για την Εκκλησία, συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβριωτικής κύριος Νικόλαος, για την Εκκλησία τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Το σώμα, όσο ο άνθρωπος είναι εν ζωή, το βλέπει ως θυσιαστήριο. Γι' αυτό και η βάναυση επέμβαση επάνω του και η υποταγή του στις ορμές που δουλώνουν το αυτεξούσιο, δηλώνουν ασέβεια και αποτελούν βεβήλωση και αμαρτία. Η συντήρηση και τροφοδοσία του γίνεται πάντοτε με προσευχή. Προσευχές της τραπέζης, η φροντίδα της υγείας του που συνδυάζεται με μυστήριο, το ευχέλαιο, η αναπαραγωγή του με άλλο μυστήριο, το γάμο, και τέλος ο εξαγιασμός του που επιτυγχάνεται με τη μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού μας. Μόλις ο άνθρωπος πεθάνει, το σώμα του γίνεται λείψανο. Τότε αυξάνει και ο σεβασμός μας σε αυτό. Το λείψανο αποτελεί την ανάμνηση μιας ιερουργίας που μέσα του επιτελεί το τη σωτηρίας της ψυχής. Και την υπόμνηση μιας άλλης που τώρα αγνώστος συνεχίζεται έξω από αυτό, της δόξης της ψυχής. Το σώμα δεν περιμένει την καταστροφή του, αλλά την ετέρα μορφή του, όπως διαβάζουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Την αναμόρφωσή του εις το αρχαίον κάλος. Αυτή είναι η αιτία που η Εκκλησία προσεγγίζει το σώμα με ιδιαίτερο σεβασμό και αισθήματα ιερά. Δεν γέμε τους ναούς, πολλό δε μάλλον τους έμψυχους ναούς.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το σώμα είναι κάτι που δεν εγγίζεται και στο οποίο αρνούμεθα κάθε παρέμβαση. Το σώμα είναι το υποκείμενο στη φθορά στοιχείο του ανθρώπου. Η φυσική φθορά είναι η ισχυρότερη ίσως υπόμνηση της πτωτικής μας φύσεως. Κάθε βίαιη κίνηση που συνηγορεί στη συρρήκνωσή του προσβάλλει και την ψυχή. Για τον λόγο αυτό στο σώμα παρεμβαίνουμε μόνο θεραπευτικά, αναστέλλοντας την εξέλιξη της φθοράς όταν και όσο μπορούμε. Η διαδικασία της πρέπει να είναι εντελώς φυσική και ποτέ εξαναγκασμένη. Την αναλαμβάνει μόνο ο Θεός μέσα από τις συνθήκες που ο ίδιος προνοεί ή η φύση μέσα από την ευθύνη που της έχει ανατεθεί. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος που η Εκκλησία μας αρνείται την καύση των νεκρών. Αφήνει στη φύση να αναλάβει την ευθύνη της φθοράς του σώματος. Δεν το καίει, αλλά το αφήνει να σβήσει. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που η φύση επιτρέπει να μείνει κάποιο υπόλοιμα, αυτό έχει το λόγο του. Όταν και η φύση αρνείται την ολοσχερή διάλυση του ανθρωπίνου σώματος, τότε η νομοθετημένη καύση του δεν είναι αλήθεια πράξη επιλήψιμης βίας. Τα οστά υπενήσονται ότι τα σώματα έχουν μεν όλα μία ομοιότητα, αλλά έχουν και διαφορές. Άλλα είναι τα κοκαλάκια ενός μικρού παιδιού στη θέα τους, και άλλα ενός ενήλικα, άλλα ενός ανθρώπου και άλλα κάποιου ζώου. Όταν όμως καούν, η στάχτη εξομοιώνει τα πάντα. Και στην περίπτωση αυτή που διατηρείται και δεν σκορπίζεται, δεν διακρίνονται οι διαφορές. Αυτές έχουν εξαλειφθεί για πάντα. Μαζί με τα χαρακτηριστικά του προσώπου έχει εξαφανιστεί και η εικόνα του ανθρώπου. Μόλις δε σκορπιστούν και τα υπολείμματα της τάχτης, μαζί με τα ψήγματα του κοινωνικού σεβασμού, οριστικοποιείται και η διαγραφή κάθε ίχνους παρουσίας του. Ο υπαρκτικός θάνατος έχει προσυπογράψει τον φυσιολογικό. Το υπόλοιμα του ανθρώπου δεν είναι η ισοπαίδωση και η απουσία, αλλά η ταυτότητα και του είδους και του προσώπου και η παρουσία. Ο αγώνας να διατηρήσουμε τα οστά, τα λείψανα, ό,τι περισσότερο από τον άνθρωπο μπορούμε σε αυτόν τον κόσμο, ισοδυναμεί με την ανάγκη μας να διατηρηθεί όσο περισσότερο γίνεται το πρόσωπό του στον άλλο. Ο σεβασμός μας στα νεκρά λείψανα πιστοποιεί την πίστη μας στην αθάνατη ψυχή. Οι νεκροί δεν είναι πεθαμένοι αλλά και κοιμημένοι. Τοποθετούνται με σεβασμό στον τάφο στραμμένοι προς Ανατολάς με την προσδοκία της Αναστάσεώς τους. Η Εκκλησία μας συνειδητά αρνείται τον όρο νεκροταφεία και επιμένει στον όρο κημητήρια. Και το κάνει αυτό όχι για λόγους ψυχολογικούς, για να μην αγριεύουμε, αλλά για λόγους καθαρά πνευματικούς. Νεκρός δεν σημαίνει τελειωμένος, που έχει τελειώσει, αλλά τετελειωμένος, που έχει τελειωθεί. Τέλος δεν σημαίνει λήξη, τέλος σημαίνει τελείωση. Τα οστά των νεκρών αποτελούν ανάμνηση της παρελθούσης ζωής τους, ενθύμηση της παρούσης καταστάσεώς τους, αλλά και υπόμνηση της μελούσης προοπτικής μας. Και αυτά, με κανέναν νόμο, δεν καίγονται. Και συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος. Η Εκκλησία δεν τιμά το σώμα και χωριστά την ψυχή, αλλά τον σύνδεσμο των δυο,
τον άνθρωπο ως όλον. Στον κίνδυνο να ξεχαστεί ο άνθρωπος επειδή δεν φαίνεται η ψυχή του. Διατηρούμε το σώμα που δεν μας την θυμίζει μόνο όταν λειτουργεί, αλλά και όταν απλά υπάρχει. Η οριστική καταστροφή του σώματος, η καύση του, δεν είναι καύση νεκρού ανθρώπου, κάτι που καίγεται, αλλά προσπάθεια καύσης της ζωντανής ψυχής του, κάτι που δεν καταστρέφεται. Η ψυχή ζει. Αυτό φαίνεται από το ότι τα λείψανα έχουν ζωή, όχι βιολογική βέβαια, αλλά κάποιας μορφής πνευματική που όμως διαπιστώνεται. Όταν έχουμε άτομα που η βίωσή τους της πνευματικής πραγματικότητος ήταν τόσο έντονη ώστε και από τότε που ζούσαν εν χρόνο την παχύτητα αυτού του κόσμου, αυτά να λειτουργούν στις συχνότητες του άλλου, τότε ο θάνατός τους είναι κοίμηση που αποτυπώνεται στα λείψανά τους. Είναι πολύτιμη εμπειρία της Εκκλησίας, διαρκώς επαληθευόμενη, ότι πλείστα όσα εξ αυτών εμφανίζουν η διάζουσα χάρη. Είναι γνωστό ότι συχνά τα λείψανα των αγιοριτών μοναχών αλλά και των άλλων εξαγιασμένων ανθρώπων που η ζωή τους τίμησε το σώμα και η ψυχή τους φανέρωσε μεγαλύτερη ευρωστία και ζωτικότητα από αυτό, διατηρούν μια εντυπωσιακή ευκαμψία για ώρες μετά θάνατο. Δεν κοκαλώνουν. Αλλά και η αποδεδειγμένη ευωδία, το κέρινο χρώμα τους, η θαυματουργική χάρη τους ή η φυσική αυθαρσία ολόσωμων Αγίων, στοιχεία ασυνήθη και φυσικώς ανεξήγητα, είναι αναμενόμενα φαινόμενα της πνευματικής πραγματικότητος. Αυτά τα λείψανα για την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική παράδοση και συνείδηση αποτελούν περιουσία πολυτιμότερη και από τη διδασκαλία της, θησαυρούς αναγκαιότερους και από τα σκεύη της. Στα λείψανα των μαρτύρων της εδράζονται οι Άγιες Τραπεζές της. Αν αυτά τα κάψει, θα έχει ήδη θυσιάσει τα ιερά θυσιαστήριά της. Θα έχει καταστρέψει τα ζωτικά της πλάχνα. Η ψυχή υπάρχει, ζει και αναγνωρίζει το σώμα της και μετά θάνατον. Βλέπει και μπορεί να αντικρίσει την καύση του. Άραγε θα την εγκρίνει. Η ίδια στην κατάσταση που είναι δεν βλάπτεται από τις δικές μας ενέργειες, ούτε και όταν τις καταστρέφουν το δικό της σώμα. Η ασέβεια επάνω της όμως φθήρει εμάς. Το ηθικό κριτήριο σε μια τόσο κέρια απόφαση για την Εκκλησία είναι πνευματικό. Δεν έχει να κάνει με τις επιλογές μιας πεθαμένης κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που αρνείται την αθανασία της. Αλλά με τις προτιμήσεις της αθάνατης ψυχής. Της ψυχής που επιβεβαιώνει την αιωνιότητά της. Αν μας ρωτούσαν πώς θα προτιμούσαμε να φύγει από αυτόν τον κόσμο κάποιος δικός μας, από εγκεφαλική αποπληξία, από καρδιακή ανακοπή, με παραμορφωτικά εγκάβματα ή να αποτεφρωθεί από ανάφλεξη και πυρκαγιά. Έχω την εντύπωση πως ο τραγικότερος τρόπος θα ομολογούσαμε πως είναι ο τελευταίος. Είναι φυσικό στον άνθρωπο όταν αποχαιρετά τον άνθρωπό του να θέλει να αντικρίσει για τελευταία φορά την οικία σε αυτόν όψη και όχι το αποτρόπαιο καταντημά του σε απάνθρωπη, ανίκια και απρόσωπη στάχτη. Η λεπτή αγάπη των στιγμών εκείνων εκφράζεται ως ανάγκη να αγκαλιάσει κανείς, να φιλήσει, να χορτάσει το βλέμμα του, να εκδηλωθεί τρυφερά πάνω στο άψυχο σώμα. Αν μας πληγώνει η βία της φύσεως, πώς εμείς επιλέγουμε τη βία του αυτεξουσίου μας. Όταν κάτι είναι πολύτιμο και το χάνουμε, προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο από αυτό μπορούμε. Ποτέ δεν νομοθετούμε τη βία ή μείωσή του. Τη μείωση του τελευταίου ανεκτήμητου υπολείμματός του. Η απόφαση ότι δεν έχουμε χώρο στα κημητήριά μας ισοδυναμεί με προσβολή. Αν δεν έχουμε, να δημιουργήσουμε χώρο. Η αγάπη δημιουργεί και χώρο και προϋποθέσεις. Η χρηστική ανάγκη ποτέ δεν είναι ουσιαστική και πάντα πιστοποιεί τη στενότητα του καρδιακού χώρου. Η ανάγκη του σεβασμού είναι πολύ μεγαλύτερη για αυτόν που τον εκχωρεί παρά για αυτόν που αποδέχεται.
έτσι που βαδίζει η κοινωνία μας. Δεν θα έχει μόνον έλλειψη χώρου, αλλά και ανθρώπους δεν θα βρίσκει για να θάψουν, ίσως και για να κάψουν τους νεκρούς της. Στο απέραντο γυροκομείο του πολιτισμένου κόσμου μας, όπου οι νέοι τείνουν να γίνουν πολύ λιγότεροι από τους ηλικιωμένους και οι γεννήσεις πολύ πιο σπάνιες από τους θανάτους, θα υπάρχουν νεκροί και όχι νεκροθάφτες. Αντί να ενδιαφέρεται η κοινωνία μας για την αρχή της ζωής, για παράδειγμα το δημογραφικό πρόβλημα, υπερ απασχολείται με το τέλος και με την καύση. Η ίδια νοοτροπία που αποφεύγει τη γέννηση, δηλαδή τη ζωή, αυτή που απορρίπτει και τους γέρους, αυτή που προτείνει την ευθανασία, αυτή που η ίδια δεν αντέχει και τους νεκρούς, αρνείται τη δημιουργία και επιλέγει την καύση. Αυτή υπογράφει το οριστικό τέλος του τέλους, το τέλος του σκοπού, το τέλος του ανθρώπου. Αυτοί που αγνόησαν το δικαίωμα του ανθρώπου για το Θεό και πρόσβαλαν τα παράγραπτα δικαιώματα του Θεού για τον άνθρωπο, αυτοί και μόνον μπορούν να επικαλούνται τα λεγόμενα ανθρώπινα δικαιώματα για να νομιμοποιήσουν την ασέβειά τους στον άνθρωπο. Η καύση των νεκρών δεν είναι ατομικό δικαίωμα του νεκρού πλέον ανθρώπου. Η διατήρηση του σώματός τους αποτελεί κοινωνική υποχρέωση σεβασμού και επιβιώσεως του προσώπου του. Είναι αδύνατο το θέλημα του ενός, κι ας αποκαλείται αυτό δικαίωμα, να προσκρούει στην ανάγκη για σεβασμό του συνόλου. Δεν μπορεί να είναι δικαίωμα κάποιου να τον κάψουμε εμείς. Το θέμα δεν είναι αν κάποιος επιθυμεί να καεί. Είναι αν η κοινωνία θα δεχθεί να τον κάψει. Η κοινωνία με την καύση των νεκρών προσυπογράφει το δικό της τέλος. Τον μηδενισμό της. Μια κοινωνία που δεν αντέχει τον άνθρωπο ούτε στην ασθένειά του, ούτε στην αδυναμία του, ούτε στο θάνατό του. Μια κοινωνία που καίει τους νεκρούς της. Μια κοινωνία που καταστρέφει και την ανάμνηση της ζωής και την ενθύμηση των μελών της. Αυτό είναι τα λείψανα. Μια κοινωνία που κάνει την αρχή του ανθρώπου τεχνητή και μηχανική και το τέλος του οριστικό και αμετάκλητο. Μια κοινωνία που αρνείται την πνοή του αιώνιου και εγκλωβίζεται στην ασφυξία του εφήμερου. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτή η κοινωνία με τη ζωή? Ακόμη και οι άθεοι υπογράμμιζαν την ανάμνηση των επίγειων θεών τους με τα ρηχεύσεις των σωμάτων τους. Περίπτωση Λένιν. Ή όπου αυτό δεν ήταν δυνατόν, με κατασκευές αγαλμάτων και ψεύτικων ομοιωμάτων. Και καταλήγει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβριωτικής κύριος Νικόλαος σε ένα παλαιότερο άρθρο του με τίτλο «Ταφή ή καύση, αμετάκλητη λύθη ή αιώνια μνήμη». Φαίνεται πως το αποτέλεσμα του ανθρωπισμού χωρίς Θεό, του πολιτισμού χωρίς αξίες και του μηδενισμού χωρίς σκοπό, το αποτέλεσμα της σύγχυσης της αθεΐας είναι η εξαφάνιση του ανθρώπου, η καύση και του τελευταίου υπολείμματός του. Η καύση των νεκρών οδηγεί στην καύση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Κατόπιν τούτων, δεν είναι ότι δεν της επιτρέπεται, αλλά η Εκκλησία δυνατή και αρνείται να δεχθεί μια απλώς χρηστική και καθόλου πιστική λύση ελάσσονος πρακτικής βαρύτητος και να θυσιάσει το βίωμα του σεβασμού της στη θεϊκότητα του προσώπου του κάθε ανθρώπου, πολλο μάλλον του ανθρώπου που αυτή βάφτισε στην κολυμβήθρα της, τιμώντας ταυτόχρονα και την ψυχή και το σώμα του. Το μείζον δεν μπορεί να υποταχθεί στο έλασον. Είναι αδύνατον όποιος πιστεύει στην Εκκλησία και αποδέχεται την πρόταση ζωής της,
Όποιος ζει την πραγματικότητα της ψυχής, όποιος σέβεται τον άνθρωπο να μην τιμά και το σώμα. Το σώμα χρήζει μεγαλύτερη τιμής και σεβασμού από την κοινωνία μετά θάνατον. Από όση περιποίηση και προστασία δέχθηκε από τον ίδιο τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Πραγματικά συνταρακτική και τόσο μεστή θεολογίας και βιωματικής εμπειρίας. Η άποψη του σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαυριωτικής κυρίου Νικολάου, εμείς θα κρατήσουμε και το μήνυμα που μας έστειλε λίγο πριν ο γέροντας Γρηγόριος ο Δοχιαρίτης. Τον ουρανό τον θέλουμε κοντά μας. Μη σεβαστείτε λοιπόν. Αυτή είναι η κατακλείδα της σημερινής μας εκπομπής με τίτλο «Στη φιλοσοφική σχολή». Δόθηκε από ένα κείμενο ομότιτλο και μια επίσκεψή μας λίγο καιρό πριν σε ένα κημητήριο της λατρεμένης μας Μανιάτικης γης, ενθυμούμενη τον Γέροντα Ιωακείμ, τον Προφητηλιάτη, τον Αγιορείτη, που πάνω από το κημητήριο και το οστεοφυλάκιο στη σκήτη του Προφητηλία και στο Αγιώρος, στο περιβόλι της Παναγίας μας, έχει βάλει μια επιγραφή με τίτλο «Φιλοσοφική σχολή». Ας μην σεβαστούμε την τελευταία επιθυμία κάποιου κοντινού μας ανθρώπου, εφόσον περνάει από το χέρι μας βέβαια, έτσι. Κι ας μη στείλουμε το άψυχο σώμα του στην άρνησή θεή Κάμινο. Είναι πραγματικά οξύμορο να πράττουν διουτοτρόπως άνθρωποι που γνωρίζουν και διαλαλούν πως έχουν βαθιά πίστη και ατράνταχτα πιστεύουν τα σωτήρια δόγματα και όσα μας κληροδότησε θαυμαστά η ιερή μας παράδοση. Ας μην σεβαστούμε την τελευταία αυτή επιθυμία του δικού μας ανθρώπου. Και είναι σίγουρος πως εκείνος από ψηλά θα μας ευχαριστήσει και θα αναπαύεται η ψυχούλα του. Γιατί τώρα που αυτή ταξιδεύει έχοντας πλέον πλήρη γνώση ορατού και αυράτου κόσμου, αγωνιά για το αν θα πραγματοποιηθεί εκείνη η τελευταία του, τόσο πλανεμένη επιθυμία. Και μας φωνάζει να μην την σεβαστούμε, μας φωνάζει να τον βάλουμε σε κυβούρι, σε τάφο ταπεινό, με καντιλάκι ακίμητο να παρακαλεί το έλεος του Κυρίου και έτσι βρίσκει ανάπαυση. Να είμαστε σίγουροι γι' αυτό, ας μην έχουμε αμφιβολία. Και θα καίει πλέον το φυτίλι της ελπίδας στην φιλοσοφική σχολή, όπου πλέον εκείνος ο αγαπημένος μας, ο κοντινός μας άνθρωπος, και εκείνος πλέον θα διδάσκει στη μακαρία φιλοσοφική σχολή της προσμονής και της ελπίδας, σε κάθε ευλογημένο κημητήρι της Αγίας Ορθοδοξίας. Με κανένα νόμο δεν καίγεται, δεν εξαλείφεται, δεν εξαφανίζεται το αιώνιο. Και εκείνα τα μηνύματα που βρίσκουμε πάντα γραμμένα στο μάρμαρο, στο ξύλο, στην πέτρα, στα μνήματα των αγαπημένων μας. Όχι αυτά που έχουν στίχους από τραγούδια και άλλα εφιολογήματα. Δεν έχουν καμία αξία και δεν κρύβουν καμιά προσδοκία αιωνίου ζωής όλα αυτά. Μα εκείνα που έχουν μέσα
της πίστης μας τα πανίερα λόγια. Το προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Το μνήσθητη Κύριε του δούλους. Αυτά που φανερώνουν πως ζωής ο κυριεύων και του θανάτου είναι μόνο ένας. Ο Χριστός μας διαπρεσβειώνει της υπεραγίας Μητρός Του. Να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο. Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.